δείγματα ασφάλειας, με τη σταθερότητα. Όλα αυτά είναι στο προσκήνιο και θα είναι μέσα στο επόμενο διάστημα. Και πάμε να δούμε ποιον τομέα φωτίζει ο ήλιος αυτός μέχρι τις 22 Νοεμβρίου για κάθε ζώδιο. Για τους κρύους λοιπόν, για σας ο ήλιος ο Σκορπιό έχει να κάνει πιο πολύ με τα υλικά αγαθά στη ζωή σας, με οικονομικά που αφορούν είτε κληρονομικά θέματα, είτε διατροφές, είτε θέματα ασφάλειας, είτε ακόμη μπορεί να είναι τα οικονομικά του συντρόφου σας, αν είστε παντρεμένοι, αν έχετε κοινό πορτοφόλι. Από την άλλη πλευρά, είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που δείχνει πιο έντονα συναισθήματα, αυτά που αγγίζουν την ψυχή και την καρδιά, έτσι. Άρα, είναι ένα πιο βαθύ διάστημα αυτό στο οποίο μπαίνετε. Για τους Ταύρους, ο ήλιος στο Σκορπιό, ακριβώς απέναντί σας, εκεί πέρα που σιγά σιγά μπαίνουν πλανήτες, είναι ήδη ο Κρόνος. Στρέφει λοιπόν το βλέμμα σας μοιραία στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Στη σχέση με τον σύντροφό σας, στη μια σημαντική συνεργασία, στη σχέση με τους πολύ στενούς φίλους σας. Θα βγάλετε νομίζω αρκετά συμπεράσματα μέσα στο επόμενο διάστημα. Πιθανώς να μην αποφύγετε κάποιες εντάσεις μέσα στην εβδομάδα όταν θα συναντήσει τον Κρόνο ήλιος. Και από την άλλη πλευρά μπορεί να μην αποφύγετε και κάποια μπερδέματα ή λίγη σύγχυση αν είστε γεννημένοι τον Απρίλη, τώρα που είναι και ο Ποσειδώνας και κάνει αυτό το τρίγωνο με τον ήλιο σήμερα. Για τους Διδύμους, ο ήλιος ο Σκορπιό είναι μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με δύο βασικά πράγματα, υγεία, δουλειά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι για το επόμενο διάστημα καλό είναι να τα δείτε αυτά τα θέματα και της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης, είτε αυτό σημαίνει ξεκινάω να κάνω μια διατροφή, πηγαίνω να γραφτώ στο γυμναστήριο, είτε έχω ένα θέμα και χρειάζεται να κάνω και ένα check-up να το δω καλύτερα. Από την άλλη πλευρά είναι τα επαγγελματικά, όχι η καριέρα, είναι το κάθε μέρα στη δουλειά, τι έχω να αντιμετωπίσω, τι προβλήματα, τι θέματα με τους συνεργάτες μου κτλ. Κτλ. Όλα αυτά λοιπόν για το επόμενο διάστημα σημαντικά για τους Διδύμους. Για τους Καρκίνους είναι μέσα στο κομμάτι ο ήλιος που αφορά κυρίως τις σχέσεις σας, τις ερωτικές, φλερτ, έρωτας, δημιουργία, παιδιά, όλα αυτά. Χωρίς να είναι το ότι είναι ο ήλιος εκεί, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κάτι πολύ θετικό ή κάτι πολύ αρνητικό. Σημαίνει ότι αυτός είναι ο τομέας στον οποίο στρέφουμε την προσοχή μας και ανάλογα με τις συνθήκες στη ζωή μας, κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο ή τι μπορεί να βγει στο προσκήνιο μέσα σε αυτό το διάστημα. Για τους καρκίνους πάντως, ξυπνάει λίγο το ερωτικό εκεί πέρα ο ήλιος. Για τους Λέοντες, ο ήλιος ο Σκορπιός στρέφει την προσοχή σας πιο πολύ σε προσωπικά θέματα. Μπορεί να έχει να κάνει με την οικογένεια, το σπίτι, με μνήμες και γεγονότα από το παρελθόν που μπορεί να έρχονται στη μνήμη σας τώρα ή που μπορεί να δέχεστε τις συνέπειές τους τώρα. Κάτι που έγινε δηλαδή παλιότερα και τώρα με κάποιο τρόπο ξαναβγαίνει στον δρόμο σας να το δείτε. Και το ακίνητο, αλλά και το έμψυχο υλικό. Οι άνθρωποι που μένετε μαζί, όλα αυτά πιο πολύ θα σας απασχολήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Για τους Παρθένους, ο ήλιος ο Σκορπιό δεν είναι αρνητική θέση, στρέφει το ενδιαφέρον σας στο άμεσο περιβάλλον, αυξάνει τις επαφές σας με φίλους, συγγενείς, συνεργάτες. Γενικώς δείχνει μεγαλύτερη κινητικότητα στην καθημερινότητά σας, πιο φορτωμένους και γρήγορους ρυθμούς παντού. Και βέβαια από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρχει και μια αίσθηση ανησυχίας για κάποια πράγματα, χωρίς απαραίτητα να ξέρετε και τι φταίει. Δηλαδή δεν είναι ότι έχετε μια εικόνα ξεκάθαρη, απλά μπορεί να έχετε μια ανησυχία γενικότερη. Για τους